Τα ένστικτα του του ανθρώπου, ο οποίος με χτύπησε που είχε το σκύλο, δεν φταίει ο σκύλος, ήτανε δολοφονικά. Είχε σκοπό να με καθαρίσει, να μη ζω. Και το περιστατικό ήταν εφιάλτης για μένα. Ήμουνα σε μια καφετέρια στη γειτονιά μου. Λίγο ένιωσα έτσι άσχημα που καθόμουν εκεί και βγήκα έξω στο παγκάκι να καθίσω, να πάρω λίγες ανάσες. Και εκείνη τη στιγμή πέρασε ο κύριος με μια γυναίκα με το σκύλο και μου επετέθη ο σκύλος του. Βλέπω μπροστά μου ένα τεράστιο σκύλο να πέφτει απάνω μου με φόρα, έτοιμο να με κατασπαράξει. Τρόμαξα μέχρι που πήγα να μείνω εκείνη τη στιγμή, να πεθάνω. Και του είπα, μάζεψε σε παρακαλώ το σκύλο σου, θα με φάει. Και άρχισα να με βρίζει. Πάω να μπω στην καφετέρια ξανά πάλι πίσω και έδωσε το λουρί του σκύλου στη γυναίκα και μου έδωσε μία σπροξιά. Με χίλια έφυγε ο άνθρωπος και με πέταξε κάτω σαν σκουπίδι. Έσπασα το πόδι μου, έσπασα το χέρι μου, αυτός σηκώθηκε και έφυγε. Με εγκατέλειψε και ψάχνα να τον βρούνε και δεν τον βρίσκουμε. Ήτανε άλανδρο και ανήθικος αυτό το πρόσωπο. Μέχρι 40 ράματα μου κάνανε οι γιατροί. Δεν έχει περάσει ακόμα το σοκ που έχω πάθει. Να σκεφτείτε ότι στον ύπνο μου που ξυπνάω βλέπω τη χειρονομία αυτού. Δεν έχω όρεξη να κυκλοφορήσω, δεν έχω όρεξη να βγω στον δρόμο. Μεκανικό μάτια. Εγώ υποφέρω, εγώ πονάω, η ψυχή μου πονάει, η καρδιά μου πονάει. Μεγάλη αγριάδα αυτή που ζήσατε. Okay, πάρα πολύ μεγάλη. Έχει υποστεί μετατραυματικό σοκ, είχε απώλεια μνήμης. Χτύπησε πάρα πολύ, Γιούλη. Πάρα πολύ, ναι. Έτσι. Και το χειρότερο είναι ότι πήγε πισόπλατα. Δηλαδή, άκουσα ο Κώστας που είπε, κράτα το λουρί. Προφανώς το είπε. Ήσουν μπροστά, εσύ? Όχι, ήμουνα στο σπίτι εγώ, αλλά η καφετέρια είναι πολύ κοντά. Και με ειδοποίησαν και πήγα. Και είπε στην κοπέλα του, ας πούμε, κράτα το λουρί. Και πήγε πίσω του, πισόπλατα, και τον χτύπησε και τον έριξε κάτω. Όταν τον αντίκρισα, νόμιζα ότι το κεφάλι του δεν ήταν. Δεν επικοινωνούσε με το υπόλοιπο σώμα του. Ήταν μια τρομερή εμπειρία και για μένα, αλλά για εκείνον εννοείται πολύ χειρότερη. Αλλά δυστυχώς μας άλλαξε τη ζωή μας προς το χειρότερο αυτός ο άνθρωπος, γιατί είχε προβλήματα υγείας, αλλά τα είχε υπό έλεγχο, κατάλαβες. Έχει πρόβλημα με τα μάτια του, δεν βλέπει, αλλά έχει πολύ καλή αντίληψη του χώρου που κινείται. Εννοείται, παιδί μου.